Ο ισχυρό σεισμό μεγέθου 6,2 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Ιαπωνία, μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Ο σεισμό έγινε σε αίσθημα κοβάθο 50 χιλιόμετρων ανοιχτά τη επαρχία Τσίμπα, ταρακουνώντα του κατοίκου και τι γύρω περιοχέ, όπω το Τόκιο, που έγινε έντονα αισθητό. Δεν εκδόθηκε ωστόσο προειδοποίηση για τσουνάμι. Δεν υπάρχουν επίση πληροφορίες για σημαντικέ ζημιέ. Ο σεισμός της Παρασκευής έρχεται μόλις τρεις εβδομάδες μετά το σεισμό μεγέθους 5,8 ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Ησικάουα, σκοτώνοντας έναν άνδρα και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους.